Τι κάνεις από λέω, χρόνια πολλά. Καιρός είναι, να χαράσεις. Καλά. Νίκο, έτσι θα γίνει το πράγμα. Κουρουπλάσια πήραμε, δεν έχω μόνο ούτε. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πάντησα. Εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Το
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεφθηνώ. Και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε. Εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς δυναμής. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Προσκομέν. Έλεος και αλήθεια συγκίνησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Σοφία. Δόκησας, Κύριε, την γήν σου προστή τον επιστολής Παύλο το ανάγνωσμα. Σοφία, προσκομέν. Τέκνον κοίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλαμέσαι διαβεβαίωστε. Την αφροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα έστι τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστατο. Οι συγγάραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού. Ιδώς ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μαν θανέτωσαν δε οι ημέτεροι καλών εγών προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρειάς, ή να μειώσιν άκαρπη. Ειρήνη και ημίν αδελφέ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσουμε του Άγιου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση μαζί σου. Είπε ο Κύριος αυτού μαθητές, ημείς εστέ το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μωρανθεί, εν την γη αλληστήσεθε, Ιησού δεν ισχυέται, και μη βληθήνε έξω, και καταπαθήνε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστέ το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήνε, επάνω όρους κειμένη, που δικαίου συλλήφνω, και τη θέση αυτών υπό των μόδιων, άλλεπη τη λιχνία, και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ού το λαμψάτο το φως ημών, έβρασε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα, και το ψάσουν ή τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμο ή της προφήτας, του ήρθον καταλύσε. Αλλά εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πάντων των ιατρών, των νοσηλευτών, του διοικητού, του διοικητικού προσωπικού και πάντων των εργαζομένων εν το νοσοκομείο τούτο, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την Θείαν Χάριν εν της έργης ημών, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών, συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών, πράττομεν αγαθείς, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαρητής. Της Παναγίας αχράνου ευλογημένης υπόψου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν, ο Θεός ημών, ο τοπικρόν είδωρ, επ' ο Μωυσέως, το λαό, η δική με τα ποιήσα και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα την θεραπεύσα και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σα τη αχάντωση επιφανία. Αυτό και είναι δέσποτα. Αγίασον το είδωρ τούτο, η ενεργία και επιβητήση του Αγίου σου Πνεύματος και πίσω αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνωση εξ αυτού ευλογίας πηγή, ιατρία παθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβολής, ορατήστε και αόρα του εξηλαστήριων. Ότι σών το κράτος και σου για την βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάση και το πνεύμα σου τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Τι Κύριε. Και το ούσου και επάκουσον ημών ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσα τα ύδατα και ευλόγησον πάντα ημάς του δια της κλήσεως του αυτών αυχαίνω σημαίνοντας του δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεώς τε κεραντισμού και γενέστο εμήν Κύριε εις υγείαν ψυχής τε και σώματος. Σιγαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία.
Αγίαν σου, νίκας της βασιλεύσιν κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων διά του σταυρού σου πολύ. Ω και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίας καλέσας ή να τάφτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριο Πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών τάφτα, όν εν το ονόματί σου καταρχόμεθα σήμερον ή να τάφτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάπη. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράτομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου, και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ και Πασών των Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Παύλου, του Ουρανοβάμονος, του και ιδρυτού της Εκκλησίας της νήσου ημών και Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμά του Ετωλού, του Οσίου Θεοφόρου Πατρός και προστάτου ημών Γερασίμου, Ανθίμου και Παναγίτων Κεφαλήνων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων Νεομαρτύρων των Νεοφανέντων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης και του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μαζί με τους πατέρες θέλουμε να σας μεταφέρουμε τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου. Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν για την ανακαίνιση της πτέρυγας αυτής και θέλουμε μέσα από την καρδιά μας να ευχηθούμε στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο διοικητικό προσωπικό και σε όλους όσους νυχθημερών εργάζονται από το δικό τους μετερίζει για την καλή λειτουργία του νοσοκομείου και για την υγεία μας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της νήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη ο Κύριος. Χριστός ανέστη. Καλή δύναμη σας. Να σας καλημερίσω σήμερα και να σας ευχαριστήσω που ήσατε εδώ.
Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Υπουργό, την οποία ήρθε εδώ και έρχεται για δεύτερη φορά στο νησί μας και να εγκαινιάσει το Τμήμα των Επιγόντων Περιστατικών, το οποίο έγινε με την δωρεά του πληροδοτήματος Βεργωτή. Και θέλω να ευχαριστήσω το πληροδότημα Βεργωτή και κυρίως την κυρία Καλυψό Νομικού, με την οποία συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα και κατέστησε όλο αυτό το έργο εφικτό και το οποίο είναι ένα πολύ αξιόλογο κομμάτι του νοσοκομείου πλέον. Ευχαριστώ και τον διοικητή της έκτης ΥΠΕ, τον κύριο Καρβέλη, ο οποίος μας έχει βοηθήσει και αυτός σε όλο αυτό το έργο το οποίο είχε γίνει και να τις όλες τις διαδικασίες που χρειάστηκαν να γίνουν. Και θα καλέσω την κυρία Τζάκα, την Υπουργό, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Είναι μεγάλη χαρά που έρχομαι ξανά για να δω τελειωμένα τα τέτοια την προηγούμενη φορά που ήταν διαπή. Να ευχαριστήσω για την ψωτική και το ίδρυμα, το πληροδότημα του Ρωτή για τη δωρεά αυτή και γενικά για τη στήριξη για το νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό. Από την πλευρά τη κυβερνήσεω, δίνουμε για το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε βάλει πάρα πολλέ δομέ και το νοσοκομείο στο Ταμείο Ανάκαμψη και Αντικειμενικότητα για την αναβάθμιση όλων των δομών. Των θαλάμων όλων και των εξωτερικών όψεων φυσικά. Όπως βάζουμε όλα τα νοσοκομεία είτε στο Ταμείο Ανάκαμψης είτε στα ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε. Αλλά είναι σημαντικές πάντα οι δωρεές από ιδιώτες που από την περίοδο της πανδημίας, ειδικά και μετά, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα νοσοκομεία μας. Είναι σημαντικό γιατί όλοι είναι σημαντικό να βοηθάμε σε κάθε πράγμα που κάνουμε και έχει απέναντί του όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Έχουμε μιλήσει κατά επανάληψη. Είναι πραγματικά δοσμένο στη δουλειά και κάνει μια τεράστια προσπάθεια από την παιδιατρική, από τη μονάδα τεχνητού νεφρού, από όλα τα μέρη στο νοσοκομείο. Πραγματικά η δουλειά που βγαίνει είναι πάρα πολύ καλή και ο κόσμος στην Κεφαλονιά αυτό το καταλαβαίνει. Επίσης, μας ενδιαφέρει όχι μόνο εδώ και το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών που είναι πραγματικά εξαιρετικό, αλλά μας ενδιαφέρει να υπάρχει αυτή η αίσθηση της ασφάλειας και του ότι μπορούν να φτάσουν σε οποιαδήποτε δομή και να είναι και η δομή αναβαθμισμένη και το προσωπικό εκεί. Είχαμε μια συζήτηση σήμερα με όλους, με τους δημάρχους, με την περιφέρεια, με όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση με την υγεία στο νησί. Και πραγματικά είναι η επιθυμία όλων να είναι πάντα τα καλά τα πράγματα στην υγεία. Και βέβαια αυτό είναι και ο δικός μας στόχος. Ήταν από την αρχή που ξεκίνησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη μέρα. Σας εύχομαι λοιπόν όλους υγεία, καλή λειτουργία στα ΤΕΠ και σε όλο το νοσοκομείο και σε κάθε δομή υγείας εδώ στο νησί. Να είστε καλά. Από την ιδιαίτερη συντροφή της κυρίας Υπουργού στα ΤΕΠ, καθώς μας βοήθησε και στο σχεδιασμό έκανε μία παρέμβαση η οποία βοήθησε στη λειτουργία να είναι ακόμα καλύτερη. Θα ήθελα την κυρία Νομικού να έρθει να μας πει αυτή, σαν εκπρόσωπος του πληροδοτήματος Βεργωτή. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα σας. Είμαι εδώ ως εκπρόσωπος των εκτελεστών του πληροδοτήματος της Μάρης Βεργωτή. Η Μάρη Βεργωτή τίμησε τη μνήμη του ανδρός της Γεωργίου Βεργωτή, αφήνοντας το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων να γίνει νέα πτέρυγα του νοσοκομείου στο νησί που τόσο αγάπησε και ευεργέτησε. Εκτός από τη νέα πτέρυγα που παρελήφθη το 2013, παραδίδεται σήμερα πλήρως ανακαινισμένο το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, καθώς και η νέα μονάδα κεντρικής αποστήρωσης. Παρόλες τις πολλές καθυστερήσεις και τις δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα είναι η μέρα χαράς. Με τη βοήθεια της σημερινής κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Υπουργείου Υγείας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθώς του υπεύθυνου κ. Καρβέλη και του βουλευτού κ. Καμπάτου,
καθώς και του διοικητού κ. Μαρτίνη, φέραμε εις πέρας αυτό το έργο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πολύ τον κ. Ταβανιώτη και τους συνεργάτες του της Beta Plan για όλη την υποστήριξη, καθώς και τον κύριο Παλή και όλο το προσωπικό της πλέθρων κατασκευαστικής για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Επίσης, όλη την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου και όσους εργάστηκαν για να έχουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους και καλωρίζει κονάνε με υγεία πάντα. Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, να ξεκινήσω ευχαριστώντας το πληροδότημα όπως προσωπείται εδώ για τις κυρίες νομικού και να δηλώσω ότι σαν επίσημη πολιτεία έχουμε στόχο πάντα να αξιοποιούμε τις δωρεές των ευεργετών στα νοσοκομεία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην προηγούμενη επίσκεψή μας εδώ με την Υπουργό, την κυρία Γκάγκα, όπως είπε, αυτό εδώ ήταν ένα γιαπί. Έγινε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, γιατί υπάρχουν προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Άρα, σήμερα, σε χρόνο που πραγματικά θα τον ζηλεύαμε σε όλη την ελληνική πραγματικότητα, έχει γίνει πραγματικότητα αυτό εδώ το Τμήμα Επικρότων Περιστατικών. Το Υπουργείο Υγείας από την πρώτη στιγμή και προσωπικά η Υπουργός η κυρία Γκάγκα έχει περάσει από όλα τα νοσοκομεία τουλάχιστον τσέκ της υγειονομικής περιφέρειας. Τα υπόλοιπα θα τα πούν άλλοι συνάδελφοι, αλλά εγώ θα πω για τα νοσοκομεία της έκτης υγειονομικής περιφέρειας. Τα έχει περάσει όχι μόνο ως επισκέπτρια, ως ουσιαστική παρέμβαση κάθε φορά για την επίλυση προβλημάτων, πάρα πολλές φορές. Το νοσοκομείο της Κεφαλινίας, μιας και είναι μια νησιωτική περιοχή εδώ, έχει την ιδιαίτερη δική μας ευαισθησία ως επίσημη πολιτεία, γι' αυτό και γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει τα πάντα σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή του και την ανάπτυξη των υποδομών του. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω για τη λειτουργία και την προσφορά εδώ στην τοπική κοινωνία. Επιτρέψτε μου ανάποδα τους εργάτες, τους καθαριστές αυτού του νοσοκομείου, το λοιπόν και παραϊατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό και βεβαίως την άξια διοίκηση του νοσοκομείου για τη δουλειά που επιτελεί εδώ και την προσφορά καθημερινά να έχουμε μια ασφαλή και πραγματική φροντίδα υγείας προς όλους τους πολίτες της περιοχής. Να ευχαριστήσω τέλος και το πολιτικό προσωπικό εδώ του νομού Κεφαλινίας, τον βουλευτή, τον κύριο Καμπάτο, τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Τραβλό, με τον οποίο είμαστε σε συνεχή επαφή, και βεβαίως όλους τους δημάρχους της Κεφαλινίας για την δουλειά που κάνουμε, και θα έλεγα ότι είμαστε συνοδοιπόροι σε μια κοινή προσπάθεια για την καλύτερη ποιότητα υγείας προς όλους τους συμπολίτες. Να είστε καλά, καλή λειτουργία κύριε Διπητά. Τον κύριο Καπάτο, έτσι και αυτό θα μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ. Πάνω στο Γιώργο, κυρία Υπουργέ, κυρία εκπρόσωπε του κυροδοτήματος Ευεργοτή, κύριε διοικητά της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ, κύριε διοικητά του νοσοκομείου, αναπληρώτρια διοικητά, εργαζόμενοι γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, καλή σας μέρα. Είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα αυτό που συμβαίνει στο νησί μας. Εγκαινιάζουμε το νέο ΤΕΠ, το νέο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, ένα υπερσύγχρονο ΤΕΠ, το οποίο οφείλεται στη δωρεά του κληροδοτήματος Βεργοτή. Το κληροδότημα και γενικότερα η οικογένεια Βεργοτή, δεν θα πω πολλά, αλλά πρέπει να αναφέρω ότι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το νοσοκομείο. Θα σας θυμίσω την πτέρυγα Βεργοτή, η οποία έχει φτιαχθεί εδώ και 10 χρόνια και εξυπηρετεί για την κίνητα χειρουργία. Εκεί σήμερα είναι η μευτική κλινική, εκεί θα είναι η ψυχιατρική κλινική, εκεί θα ανοίξει η ΜΑΦ τον επόμενο καιρό, η μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία θα είναι αυξημένη φροντίδα στον πρώτο καιρό. Γίνεται λοιπόν, οι δωρεές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Αυτή η δωρεά η οποία γίνεται σήμερα δεν υποκαθιστά το κράτος, το δημόσιο, βοηθάει το κράτος. Έρχεται και συγκυρώνει το κράτος. Και σε όλα τα κράτη του κόσμου και στη χώρα μας γίνεται το ίδιο. Και πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η δωρεά η οποία γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα είναι για το δημόσιο. Είναι για να εξυπηρετήσει όλους εμάς, τους πολίτες, τους κατοίκους της Κεφαλονιάς, αλλά και τους μη κατοίκους, τους τουρίστες, όσοι επισκέπτονται το νησί μας. Άρα το έργο, η δωρεά την οποία κάνετε και κάνατε, είναι θεάρεστη και σας αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, εξαιτίας αυτής της δωρεάς, έχουμε την εξής ευκαιρία, όπως ξέρει καλύτερα από μένα η κυρία Υπουργός. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας θα φτιάξουμε τα επίγοντα, τα τμήματα των τόπων περιστατικών. Επειδή εμείς είχαμε αυτή τη δωρεά, είχαμε αυτή τη τύχη, τα χρήματα αυτά και με περισσότερα χρήματα που μας δίνει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, θα αναβαθμιστεί κτηριακά όλο το νοσοκομείο και όλη η εσωτερική χώρη. Ένα έργο ίσως 7 εκατομμυρίων, το οποίο ελπίζουμε θα το εγκαινιάσουμε τα επόμενα χρόνια. Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει να εκτελείται. Είναι ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκτός από τα κτηριακά για τα οποία αναφέρουμε, εδώ πρόκειται για ένα μικρό νοσοκομείο, το Τμήμα Επιγόντων, μέσα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Έτσι το βλέπω εγώ ως μη γιατρός. Αλλά το έχω πάει πολλές φορές μέσα και το έχω δει και κατά την κατασκευή του. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Θα ξεκινήσω εγώ ανάποδα από τη διοίκηση, με την οποία έχω άριστη συνεργασία, με τους δύο διοικητές, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους, όλο το προσωπικό, γιατί αυτό το κύτταρο εδώ είναι που μας βοηθάει, όλη μια μέρα χρειαζόμαστε το νοσοκομείο και μας διατηρεί στη ζωή και ακέραιος. Ευχαριστούμε και πάλι για τη δωρεά. Χριστός Ανέστη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και από μένα, να μην επαναλάβω τις προσπονήσεις. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου, σαν την Περιφερειάρχη του νησιού, να σας ευχαριστήσω, κυρία Νομικού, εσάς και όλη την οικογένεια Βεργοτή. Μια οικογένεια που είχα την τύχη να έχω έναν πατέρα που υπηρέτησε στα καράβια σας, μεγάλωσα μέσα στα καράβια της οικογένειας Βεργοτή και για μένα είναι μια σαν οικογένειά μου που νιώθω. Οπότε είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα. Ξέρω ότι πάντα βοηθάτε και σας εύχομαι υγεία να μας βοηθάτε πάντα. Να συνεχίσετε να μας βοηθάτε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σήμερα έγινε μια πολύ καλή σύσκεψη στην περιφέρεια με την παρουσία της κυρίας Υπουργού, την οποία ευχαριστούμε, και του κυρίου Καρβέλη. Θέσαμε κάτω ό,τι προβλήματα έχουμε. Έχουμε ακόμα προβλήματα. Είμαστε εδώ όμως για να τα λύνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας, γιατί πραγματικά προσφέρουν ένα μεγάλο έργο που όλοι το αναγνωρίζουν. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για όσους συνέβαλαν σε αυτή την πολύ ωραία ανακαίνιση που έγινε στα επίγοντα. Και σας εύχομαι σε όλους υγεία. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους σας. Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Κεφαλονιά, γιατί παραδίδεται ανακαινισμένη και αυτή η μονάδα εδώ, τα ΤΕΠ και η μονάδα αποστήρωσης, που τα ΤΕΠ είναι η πύλη εισόδου ουσιαστικά στο νοσοκομείο και είναι πολύ σημαντικό, είναι και λειτουργική και άρτια και αξιοπρεπή για τους πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά το πυροδότημα Γεωργίου και Μάρης Βεργοτή για την δωρεά αυτή των 1,5 εκατομμυρίου που έδωσε τη δυνατότητα να φτιαχτεί αυτή η πτέρυγα. Όπως επίσης ευχαριστούμε και το Ίδρυμα Μάρης Γεωργίου και Μάρης Βεργοτή για την δωρεά που προϋπήρξε και έχουμε ένα σύγχρονο συγκρότημα παραπλεύρος του οικίματος του νοσοκομείου μας. Ο αγώνας για την δημόσια υγεία είναι διαρκής. Χρειάζεται συνεχής αναβάθμιση των υποδομών για να μπορεί να λειτουργεί αξιοπρεπώς και να παρέχει τις υπηρεσίες στους πολίτες. Όπως επίσης χρειάζεται και η στελέχωση, ιδιαίτερα εδώ στα επαρχιακά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία της νησιωτικής χώρας, τα οποία έχουν χωρική απομόνωση. Ακούμε με ενδιαφέρον και επικροτούμε αυτές τις καλές προσπάθειες που γίνονται για την συνέχιση της επένδυσης σε υποδομές
αυτές που θα ακολουθήσουν και θα αναμένουμε με ανάγκη, με χάρη και χαρά. Και θέλω να ευχηθώ καλωρίζοντα διοικητή στην Νέα Πέριγα και να βοηθήσει στην νοσηλεία των συμπολιτών μας. Καλημέρα και από μένα. Εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, θέλω να αναφέρω ότι η αποπεράτωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα, το οποίο θα βοηθήσει κατά πολύ και το έργο των συναδέλφων νοσηλευτών και του ιατρικού προσωπικού, γιατί βέβαια οι χώροι είναι πιο κατάλληλοι από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση και την καλύτερη ποιότητα της νοσηλευτικής και ιατρικής υποστήριξης των ασθενών και των νοσηλευομένων. Είναι πολύ σημαντικό η δωρεά που έγινε από το Ίδρυμα Βεργοντή. Θα πρέπει βέβαια να αξιοποιηθεί και το υπόλοιπο που έχει μείνει. Έχει ήδη χτιστεί η ΜΕΘ και η ψυχιατρική κλινική. Από εκεί και πέρα μένει και στο κράτος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, να γίνουν οι προσλήψεις για να λειτουργήσει και η ΜΕΘ και η ψυχιατρική κλινική, να προσληφθούν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό και από παθολόγους που έχουμε ανάγκη και αναισθησιολόγους. Επίσης, να προσληφθεί επιτέλους και γιατρός αιματολόγος για την αιμοδοσία, γιατί τόσα χρόνια λειτουργεί στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της αιμοδοσίας. Ακόμα θα αναφέρω και την οδοντίατρο που πήρε τώρα σύνταξη και πρέπει να καλυφθεί και η αφηγήση θέση της. Είναι πολύ σημαντικές και πολύ σημαντική και η οδοντιατρική περίθαλψη. Θα πρέπει να προσληφθούν λοιπόν προσωπικό, μόνιμο προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο δουλεύει με το 50% της δύναμής του, το άλλο 50% έχει καλυφθεί με επικουρικό προσωπικό. Γι' αυτό είναι αναγκαίο όλο αυτό το επικουρικό προσωπικό να μονιμοποιηθεί, οι συμβάσεις του να γίνουν αορίστου χρόνου για να μπορέσει το νοσοκομείο να παρέχει υψηλή ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ως προϊσταμένη, ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Βεργοντή για την προσφορά της τόσους εργαζόμενους και για τους κατοίκους του νησιού. Το νέο ΤΕΠ είναι με σύγχρονα μηχανήματα εξοπλισμένο και για να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε με ασφάλεια όσον αφορά και με εμάς και για τους ασθενείς που θα έρχονται. Θέλουμε περισσότερο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους κατοίκους Κεφαλονιάς, Συνθάξης και στους επισκέπτες. Ευχαριστώ πολύ. Για να περάσουμε για να βγει το ρεκόρ.
Εδώ είναι τραχή, έτσι. Εδώ είναι ανάνυση. Εδώ. Οκ. Ο Αποστόλης που είναι? Αποστόλη! Γιάννη, έλα λίγο πάρε μας. Να έχω και εγώ μία.